Την ώρα που ο τομέας της παιδείας βρίσκεται σε αναβρασμό, χιλιάδες υποψήφοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν τον Νοέμβριο μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση μέσω των εξετάσεων διορισίμων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά την αίτηση συμμετοχής τους για τις γραπτές εξετάσεις από το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι. Θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλοι εκείνοι οι οποίοι ήδη εκδήλωσαν αίτηση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέχρι 30 Αυγούστου του 2019 για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων. Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται διαδικτυακά στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα στη σελίδα diorismi.moec.gov.cy. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η Υπηρεσία θα ανακοινώσει το πρόγραμμα εξετάσεων και ακολούθως οι υποψήφοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε πληρωμές. Ποιος είναι μαθηματικός θα πληρώσει 50 ευρώ για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, 50 ευρώ για την εξέταση των δεξιοτήτων και 50 ευρώ για το αντικείμενο του. Ακόμα και οι φιλόλογοι που έχουν περισσότερα μαθήματα και αυτοί 150 ευρώ θα πληρώσουν. Οι εξετάσεις αναμένεται να διεξαχθούν μέσα Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Οι υποψήφοι καλούνται να αποθηκεύουν και να εκτυπώνονται επιβεβαιωτικά mail που θα λαμβάνουν, καθώς και το δελτίο συμμετοχής που θα τους σταλεί, με το οποίο θα μπορούν να προσέλθουν σε εξεταστικά κέντρα για να παρακαθίσουν στις εξετάσεις.